Είμαστε στη Χρυσουβίτσα επαρχίας Μετσόβου Ιωαννίνων, εδώ με την πρόεδρο, την Ουρανία Τυράκα. Ουρανία, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια για που επιτελείς εδώ έργο κοινωνικό και στο Σύλλογο και στο τοπικό, είσαι πρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο εδώ. Συγχαρητήρια για την αγωνιστικότητα που έχεις και τη δύναμη που έντλεις. Να μας πεις λίγο δύο λόγια για το χωριό, πόσους νοικισμούς έχει, πόσους κατοίκους και με τι ασχολούνται οι κάτοικοι. Το χωριό αποτελείται από 5 συνοικισμούς, τους Μήλους, τους Σιουλάδες, Σίτσινα, Χαλκιάσα. Είναι 992 κάτοικοι μόνιμοι εδώ στο χωριό. Ναι. Η κύριος ασχολία είναι με τις πατάτες, γι' αυτό και μας κράτησε ζωντανό το χωριό η πατάτα, μας κράτησε ζωντανό το χωριό. Καλλιεργούνται στο οροπέδιο πάνω, είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ, γύρω στα 2 με 2.500 στρέμματα με πατάτα. Είναι η κύρια ασχολία του χωριού. Και ασχολούνται οι πιο χαμηλά. Αυτή η πατάτα διοχετεύεται εδώ στην αγορά της Υπήρου ή και πιο μακριά? Στην αγορά της Υπήρου. Και, ή και πιο μακριά ακόμα? Πιο μακριά, ναι, και πιο μακριά. Μάλιστα. Και τι άλλο ασχολούνται κάτι εδώ? Είναι και σε χαμηλότερο βαθμό με την κτηνοτροφία και την κτηνοτροφία. Από δάση τέτοια, ξυλοκόπια αυτά έχουμε ή λίγα πράγματα? Έχουμε 2 δασικούς συνεταιρισμούς. Ναι. Και 2 δασικούς συνεταιρισμούς, ναι. Και διοχετεύονται εδώ στο χωριό για τομικές ανάγκες και αυτά. Τα λίμματα και αυτά τα δίνουν εδώ πέρα για το χωριό. Α, για το χωριό εδώ. Για τομικές ανάγκες του μάλιστα. Χωριού. Μάλιστα. Έχετε είδα πολλά μαγαζιά. Έχουμε 11 μαγαζιά. 11 μαγαζιά. Βρίσκουν κόσμο από όλα δηλαδή. Από όλα. Όποιο το επισκεφτεί το χωριό θα μείνει ευχαριστημένο. Έχετε και ξενώνα. Και αυτά έχουμε και ξενώνα, ναι. Πόσο θα ξενώνα, πόσο έχει? Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Ένα ξενώνα έχουμε. Ναι. Μπορούν να εξυπηρετηθούν γύρω στα 50 άτομα. Α, είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. 50 άτομα. Έχετε σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, έχουμε δίκαιτε, δύο έχετε δημοτικά σχολεία, δύο νηπιαγωγεία, ένα παιδικό σταθμό. Ναι. Πόσα παιδιά κυρίως έχετε στο δημοτικό τώρα και στο? Είναι γύρω στα, μαζί με τα δύο τα σχολεία, είναι γύρω στα 50 παιδιά. Νηπιαγωγείο και αυτά είναι 50 παιδιά. Ναι, το γυμνάσιο. Και γυμνάσιο και λύκειο είναι γύρω στα 65 παιδιά. 65 γυμνάσιο, είναι και από άλλα χωριά αυτά. Είναι τώρα και από άλλα τα χωριά, ναι. Δηλαδή από ποια χωριά έρχονται? Είναι από το πρώην Δήμο Εγνατίας. Ναι. Όλα τα χωριά. Είναι μεγάλο Περιστέρι, Σίτσινα, Βοτονόση, μικρό και μεγάλο Περιστέρι. Ναι. Ανθοχώρη. Ανθοχώρη. Και από τον Ανθοχώρη. Δεν πάνε στο Μέτσοβο αυτή? Όχι, όχι. Πιο... Βολεύει εδώ. Πιο... Βολεύει εδώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα δυνατοί. Και εσείς δυνατός για αυτό. Και να έχεις αγωνιστικότητα όπως πάντα. Και εσείς. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σύμβρα, τι κάνετε? Καλά, καλώς ήρθατε. Καλά, πώς ήρθατε? Καλά, ναι, καλά. Πώς καλά. Ήρθατε να πάρετε νερό. Να πάρετε νερό. Όπως έπαιρναν τα παλιά τα χρόνια, δεν υπήρχαν βρύσεις στα χωριά και τις πόλεις. Ενεργογεία. Κοβάλαγαν το νερό για να μας δείξει αυτό που έχεις τώρα εσύ. Με την βαρέλα, έτσι. Ουρανία, από πού έρχεσαι για νερό τώρα? Από το Μέρα Μαχαλά. Α, να είσαι καλά, καλό πιουτού. Κρατιέται κρύο αυτό μέσα, πόσες ώρες κρατιέται? Κρατιέται κρύο, ναι, ναι. Κρατιέται 24 ώρες κρύο. Κρατιέται κρύο, ναι, ναι. Το ξύλο. Α, διαφέτω. Αυτό πώς λέγεται, Ανθούλα? Τσέλα. Η τσέλα, ναι. Αυτό είναι μικρότερο, τη βαρέλα. Ναι, ναι.
είναι για πιο λαφρύ. Για να κρατιέται πιο πολύ κρύο. Εδώ βγαίνει το νερό και αυτό πώς λέγεται εδώ. Αυτό γιατί το έχει εδώ το πράγμα, το βγάζει. Το βγάζει για να παίρνει αέρα, για να βγει το νερό από εδώ. Ναι, να βγαίνει το νερό. Για βάλει να γεμίσει. Για να γεμίσει λίγο νερά. Γιατί του κάνεις έτσι ουρανία τώρα? Αυτό κάνω στρουμπί τώρα για να σταθεί η βαρέλα πάνω, για να μην πέφτει κάτω. Είναι σαν... στρουμπί, σαν πιζουλάκι. Σαν πιζουλάκι. Για... για να ζωήσει η βαρέλα. Αυτό τώρα λέγεται... στρουμπί. Στρουμπί. Τώρα θα τζαλώσεις τη βαρέλα. Θα τζαλώσεις τη βαρέλα. Βασό. Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλώς ήρθα. Για πες μας τώρα από πού έρχεσαι και τι είναι αυτά που έχεις τώρα. Το, να μας πεις το. Αυτό είναι σαρμάνα. Σαρμανίτσα που έλεγαν, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ξύλινο. Ξύλινο. Που έβαζαν τα παλιά τα χρόνια. Είναι έβαζαν... φτιαχτό στα χέρια. Ναι. Χειροποίητο. Ναι. Και το φτιάχνανε και βάζανε τα μωρά μέσα. Τα γεννιόταν τα μωρά και τα κουνάγανε. Και τα κουνάγανε είναι... και όταν πήγαινε στο χωράφια και τα κουνάγανε. Τα φορτώνανε, τα φέρνανε, μεταφέρνανε τα μωρά στο χωράφι. Ναι. Σε όλες τις δουλειές. Σε όλες τις δουλειές. Στο και... χωράφι, στο φέρο, στο σκάλισμα, στο. Και συγχρόνως έπληκαν κιόλα οι γυναίκες. Δεν έμεινε χρόνος καθόλου κενός. Τίποτα. Τίποτα καθόλου. Αυτές οι γυναίκες οι παλιές ήταν ηρωίδες. Ο μεγάλωναν και τα παιδιά, έκαναν και σε αγροτικές δουλειές. Και αγροτικές δουλειές. Δουλειές στα σπίτια. Και δουλειές στα σπίτια. Μάλιστα. Τώρα πλέον αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Έχουμε βγει καινούργιες τεχνολογίες. Είμαστε σε καινούργια. Αυτή η ποδιά, βάσω να μπει στη ποδιά, αυτή τι ποδιά είναι αυτή? Αυτή είναι ποδιά η οποία είναι η φαντή. Η φαντή. Είναι στον αργαλιό φτιαγμένη. Στον αργαλιό φτιαγμένη, ε. Ναι. Ποιος την έφτιαξε αυτή? Την έχει φτιάξει η μητέρα μου. Η μητέρα, ζει η μητέρα. Βεβαίως. Α, να είναι καλά, να τα κατοστήσει που λέμε. Να είστε καλά. Ναι, και να δώσει χαιρετισμού. Λοιπόν, πολύ. Χαρήκαμε πολύ. Αυτό που φτιάξει τώρα τι είναι αυτό? Είναι φανέλα. Φανέλα, μάλινη, έτσι. Μάλινη. Το μαλλί από πρόβατο. Από πρόβατο μαλλί. Μπράβο. Χειροποίητο. Ναι. Φτιαχτό. Αυτό δεν βάφεται το μαλλί αυτό, έτσι. Βάφεται. Α, βάφεται. Βάφεται. Μετά, όχι τώρα. Μετά, όχι. Α, μετά, έτσι. Όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Μπορεί να το βάψει κλωστή. Ναι. Και να το πλέξει μετά. Ναι. Ή όπως είναι και να το βάψει μετά. Α, ωραία.
Οι φανέλες φόραγαν ο κόσμος, ήταν το εσωτερικό. Το εσωτερικό. Και δεν κρύωναν και ήταν πάντα υγιής ο κόσμος τις φανέλες. Γι' αυτό τώρα όλος ο κόσμος είναι φιλάρος που λέμε. Έτσι. Αυτά ήταν πολύ υγιεινά. Φόραγαν ο κόσμος. Το μάλινο πάντα. Πάντα. Να σε καλά, Βάσο. Να είστε καλά. Σε χαρητήρια, γιατί είσαι και μία από τις νεότερες, βλέπω εδώ γυναίκες. Ναι, ναι. Που... Σωστά, όταν έτσι. Να είσαι καλά, Βάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Να μας πεις λίγο τι φτιάχνεις τώρα. Κάλτσα, εδώ ρίχνουμε χιλιές εδώ στο τσάκνα πάνω. Ναι. Τώρα πρώτο ξεκινάς δηλαδή. Όχι, την έχει ξεκινήσει η κυρία. Είναι, αυτή είναι η μύτη μπροστά ή... Η μύτη μπροστά. Ναι. Αυτό το νήμα που λέμε, από τι γίνεται αυτό. Από μαλλί. Από μαλλί, από πρόβατα. Ναι. Και πώς το βάφεται έτσι και γίνεται τόσο ωραίο χρωματιστό. Το βάφανε οι παλιές οι γυναίκες, ξέραμε. Από... με βαφή. Με βαφή, με διάφορες. Μάλιστα. Ένα ζυγάρι κάτσε πόσε ώρε θέλει να γίνει. Εντάξει. Μία μέρα, δύο μέρε. Εντάξει. Πόσο θα πλέκει κάθε μία. Κάθε πόσο θα πλέκει κάθε μία, Ναι, θα κάτσει η μέρα να πλέκει. Εσύ από πού την έμαθε αυτή τη δουλειά. Από τη μάνα σου, Από τη μάνα σου. Είναι νεότερη τώρα η γυναίκα να ξέρει να κάνει τέτοια δουλειά. Δεν ξέρω. Η μάνα μου έπλεκε, η πεσερά μου. Ναι. Από σένα πιο νεότερη είναι η άλλη. Δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να είναι. Πρέπει να μάθουμε όμω και τι νεότερε. Ναι, έπλεκα και για τα παιδιά όταν ήταν μικρά το χειμώνα ναι. Και φορούσαν τέτοιες κάλτσες. Φορούσαν τέτοιες κάλτσες, ναι. Μπράβο. Γίνεται και με μαύρο. Ναι, και με μαύρο, με ό,τι χρώμα θέλεις. Ό,τι, με ό,τι χρώμα θέλεις, ναι. Αυτή που διαφοράς τώρα η στολή, αυτή τι είναι αυτή η στολή τώρα. Η στολή, η φούστα ήταν της μητέρας μου. Ναι. Η ποδιά την έχει φάνει η αδερφή μου. Ναι. Και το γυλάκι αυτό ήταν της αδερφής μου. Της αδερφής σου. Ναι. Πώς λέγεται αυτό τώρα το ύφασμα του μάλινου αυτό. Αυτό είναι υφαντό, στον εργαλείο. Υφαντό. Ορίστε. Μάλιστα. Πώς λέγονται ότι είχαν ονομασία, δίμπτο... Όχι, δεν είναι δίμπτο αυτό. Αυτό είναι απλό, κεντυμένο, απλό. Πώς ονομάζεσαι? Ανθούλα Διαμάντη. Διαμάντη. Γεια σου, Ανθούλα. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Να μας πεις αυτό που έκανες τώρα, λέγεται ζαλίκωμα. Ζαλίκωμα, ναι. Ζαλίκωμα. Αυτό ναι. Που ζαλικώθηκες τώρα, τι είναι? Χεριές. Χεριές από βρύζα, που στάρα από την... Από βρύζα. Από βρύζα, έτσι. Έτσι μετέφεραν τα, ναι, τα παλιά τα χρόνια, από τα χωράφια. Δεν υπήρχαν οι αυτοκίνητα, ναι, και τέτοια, έτσι. Ή ναι. Φόρτωναν τα ζώα. Αυτό τώρα θα τους τουμπήσετε αυτή τη βρύζα? Ναι, ναι. Α, θα τους τουμπήσετε. Ναι. Μάλιστα. Έχετε εδώ στο χωριό τέτοιο και σπέρνετε τώρα βρύζα? Ναι, σπέρνουμε μερικοί. Μερικοί, έτσι. Ναι. Ωραία. Η βρύζα πότε χρησιμοποιείται? Για τα ζώα. Και παλιά έτρωγαν κιόλας, ναι, ο κόσμος. Είναι λίγο κατώτερα από το σιτάρι δηλαδή η βρύζα αυτό. Εδώ μέσα είναι ο καρπός. Εδώ. Αυτός είναι, ναι, ο καρπός. Ναι. Εδώ μέσα είναι ο καρπός της βρύζας. Αυτό θα το στομπίσουμε και βγαίνει ο καρπός. Ναι. Να είσαι πάντα καλά. Τι είναι αυτό ο κουπέλης στον πάτη τώρα? Βρίζα. Βρίζα. Αυτό είναι περίπου σαν το στάρι δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Πού το θυρίζετε αυτό? Πάνω. Στο πάνω στα χωράφια. Αυτό πού το χρησιμοποιείτε τη βρίζα? Για το ψωμί. Για να γίνει. Για ψωμί. Για αλεύρι, για ψωμί. Ναι. Παλιά τα χρόνια το βάζαν μαζί με καλαμπουκίσιο. Ναι, καλαμπουκίσιο. Και το έλεγαν ανιβατό το ψωμί. Και χρησιμοποιείται και για τα ζώα, Τώρα ακόμα το βάζουμε. Το βάζουμε ακόμα, ε? Το κάνουμε ένα άμυκτο. Βρίζα, ολικές, σιτάρι, το βάζουμε. Γιατί το κάνω ρίδα. Γίνεται τόσο πολύ ωραία. Έχει μαλακά και το τραφάει.
αυτή τη βρίζα, τη βρυζάλα που λένε, μετά από τον καρπό, πού του σου μπει, διότι που είναι δημένη. Για να φτιάξουν τα κουνάκια, τότε φτιάχναν τα κουνάκια, τσαχυρώνες που λένε. Φτιάχναν τις καλύβες και τσαχυρώνες. Και πού όλο χρησιμοποιούνταν αυτό? Και στα στρώματα. Και στα στρώματα, κοιμούνταν ο κόσμος. Κοιμούνταν ο κόσμος. Και στα στρώματα, είτε και ήταν υγιεινά αυτά. Δεν ήσαν τα στρώματα τα σημερινά. Βεβαίως, ούτε η μέση πουνούσε. Τίποτα, δεν πουνούσε τίποτα. Ούτε τα θρητικά, τίποτα. Μάλιστα. Ακόμη και στα σαμάρια, στα ζώα. Και στα σαμάρια. Και στα σαμάρια, γεμίζαν τα σαμάρια. Γεμίζαν τα σαμάρια από τα μπλάρια και τα άλογα, έτσι. Αυτό είναι μπλήγη, σου πάει εύκολα. Και το βάζουν σε όλα τα πράγματα. Αυτό τι το κάνεις τώρα, Ανθούλα, εκεί? Το λιχνίζουμε. Το λιχνίζουμε να φύγουν τα στάχια και τα... Να μείνει να μείνει ο καρπός. Ο καρπός καθαρός. Θέλει να έχει αέρα αυτό για να... Θέλει να έχει αέρα. Πώς σε λένε να μας πεις? Μαρία. Μαρία. Αυτό τώρα που φτιάχνεις, αυτό τι είναι? Είναι τζιμάρι το οποίο θα το φτιάξουμε για τραχανά. Τραχανά. Τι αλεύρι είναι αυτό? Ρίχνουμε, είναι σταρένιο. Σταρένιο. Ναι, είναι σταρένιο καθαρό. Σταρένιο. Και το οποίο ρίχνουμε το γάλα, το γλυκό και ναι, το τζιμώνουμε. Το βράζετε το γάλα αυτό? Ναι, όχι, δεν το βράζουμε. Απλά το αφήνουμε για να γινώσει. Ναι. Και μετά, αφού θα έχει γινώσει το γάλα, αρχίζουμε και το κάνουμε τραχανά. Και το ζυμώνουμε και αρχίζουμε μετά να το κάνουμε τραχανά στο, στο κόσκινο. Φτιάξε λίγο εκεί να μας δείξεις, ναι, πώς θα το περάσουμε, ναι, στο κόσκινο. Ορίστε. Αυτό πώς λέγεται, λίγο να μας πεις, Μαρία? Αυτό λέγεται σκαφίδι. Σκαφίδι, αυτό, ναι, είναι ξύλινο, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται κόσκινο. Το κόσκινο. Κόσκινο. Ναι, το οποίο κόσκινο είναι δρυμόν. Κόσκινο. Άλλο το δρυμόν. Α, είναι άλλο το δρυμόν, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Το δρυμόν είναι άλλο που κάνουμε τη βρύση. Αυτό ένα χέρι το περνάτε τώρα εκεί? Ένα χέρι το περνάμε. Τον τραγανά, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό ο τραγανά είναι, ναι, ναι, το προϊόν που τρώνε το χειμώνα ο κόσμος στα χωριά. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ως πρώτο προϊόν, ιδιαίτερα στα παιδιά τα μικρά. Στα παιδιά τα μικρά. Ήταν το πρώτο προϊόν δηλαδή. Και τρώγαν και μεγάλοι. Ναι, 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 ναι. Και μετά αυτό το λιάζεται τον τραχανά. Αυτό το στιγνώνουμε βέβαια. Σε συντόνιζε, εννοείται σε τραπεζομάντελα φυσικά. Παλιά τα χρόνια έφτιαχναν όλο ο κόσμο τραχανά. Φυσικά έφτιαχναν όλο ο κόσμο. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν όμως οι γυναίκες να φτιάνουν έτσι στο σπίτι ή τα πάνε στα μηχανήματα. Φτιάχνουν βέβαια, σπανίζουν. Είναι και μερικές τώρα βέβαια, κάπου κάπου, ναι, κάνουν, αλλά λίγο σπανίζει αυτό. Λίγο σπανίζει. Τώρα εκεί το λιάζουμε τον τραχανά, ναι, στο, ναι, συντόνι, το καθαρό, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Ρίχνουμε κι άλλο εκεί. Αυτό. Πόσο λένε να μας πεις? Φρυδερίκη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σφορλέτσος. Σφορλέτσος. Ναι. Αυτό εδώ? Τάλαρο το λέω. Τάλαρο. Εδώ μέσα έχεις γάλα τώρα? Ναι. Το γάλα αυτό είναι ευρασμένο ή άβραστο? Άβραστο. Πόσες μέρες κάθεται το γάλα εδώ μέσα για να γίνει? 3-4 μέρες. Και πώς το καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμο για βάρεμα? Γίνεται όπως γίνεται το τυρί, κορφιάζει. Κορφιάζει, έτσι. Κορφή. Και πόσες ώρες κάνει αυτό για να το βγάλεις το βούτυρο από πάνω? Πολλές φορές με 500 κοπιές καθαρίζουμε το βούτυρο. Με 500 χεριές. Ναι, ακριβώς. Με 500 χεριές. Ναι. Το μετά από το βγάζεις το βούτυρο, το άλλο του γάλα τι το κάνεις? Το βάζουμε στην κατσαρόλα και το κόβουμε με τζίθρα. Με τζίθρα ή ξινόγαλο, το τρώνε ο κόσμος. Το τρώγαμε και ξενόγαλο, αλλά το τρώνε και ξενόγαλο. Και με τζίθρα, γκίζα που τη λέγαμε. Υπάρχουν τώρα εδώ στο χωριό άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά? Ναι.
Να το βγάζουν φυσιολογικά, ναι, το βούτυρο έτσι όπω το έβγαζαν τα βγάζω. Παλιά τα χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Το βούτυρο μετά το λιώνουν. Όχι. Ρίχναμε λίγο αλατάκι. Και το τρώτε άλλο το. Το βάζουμε στην κατσαρόλα και το αποθηκεύουμε να κουρεύουμε το χυμό. Δεν του λιώνει ήταν. Όχι. Α, δεν του λιώνει ήταν. Για χτύπα λίγο τώρα να σου δούμε. Τελειώνουμε τη διαδικασία. Τώρα βγήκε το βούτυρο. Ναι, το μαζεύουμε. Αυτό το στραγγάτι τώρα το βούτυρο. Αυτό το ζυμώνουμε, το πλένουμε στη βρύση καθαρά. Α, το πλένουμε με κρύο νερό. Να σφίξει, να φύγουν τα... Ακριβώς, να φύγει το γάλα όλα. Να φύγουν τα γάλατα, έτσι. Ρίχνουμε λίγο αλατάκι. Ναι. Το ζυμώνουμε καλά και το βάζουμε στο... Να το έχουμε για το χειμώνα. Ναι, για το χειμώνα. Για το παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν λάδια. Όχι, όχι. Εδώ στην Ήπειρο. Το βούτυρο. Μπράβο. Και άφθονο βούτυρο, γιατί είχαμε πάρα πολλά ζώα. Ωραία. Αφού δεν υπήρχε λάδια τα παλιά τα χρόνια. Και αυτό είναι το βούτυρο, βγαίνω από το γάλα. Αυτό ουρανία τι είναι. Αυτή είναι σαρμάνα. Γούνια παλιά που μεγαλώναν τα μικρά. Που φάσκωναν τα μικρά και κοιμούνταν εδώ μέσα μέχρι να μεγαλώσουν. Μέχρι να μεγαλώσουν. Μέχρι να περπατήσουν. Μάλιστα. Θα φασκώσει τώρα το παιδί. Ναι. Και θα το βάλουμε μέσα για να κοιμηθεί. Ναι. Αυτή είναι η φασκιά. Στρώνω κάτω από την κουβέρτουλα. Παίρνω αυτό το τετράγωνο εδώ πέρα. Ναι. Μίτσι σε μίτσι. Εδώ. Εδώ βάζαμε το μικρό. Στρώναμε αυτό. Ναι. Για να κάνουμε κουπανέλι το μικρό. Να το κάνουμε κουπανέλ. Δέμα. Δηλαδή. Κουπανέλι που λέγαμε. Κουπανέλι. Λέγαμε. Κουπανέλ. Ναι. Μάλιστα. Για βάλτε λίγο το μικρό τώρα να δούμε. Το βάζαμε κάτω. Φτιάχναμε τα πόδια. Ίσια εδώ πέρα το κάναμε εκεί πέρα. Ίσια τα πόδια. Τα χέρια εκεί. Γιατί τα έβαναν μέσα τα χέρια, είδα. Για να γίνει ίσια. Να γίνει ίσια τα χεράκια. Η μαμά θα το βάλουν εκεί. Εκεί. Έτσι. Πιάνανε εδώ μετά. Ναι. Κομπάτε. Ναι. Όταν το θελάζαν το σηκώναν εκεί. Να το σηκώναν σε αυτό το μέρος. Το θελάζαν σε αυτό το μέρος, πάντα έτσι δεμένο. Ναι, εκεί. Εκεί έτσι, μπράβο. Το θελάζανε. Ναι. Αυτό ήταν εκεί. Και μετά το βάλαμε για ύπνο. Για ύπνο, ναι. Το βάζανε εκεί. Όταν ήταν από το θέλασμα το βάζανε λίγο πρέβλο. Αυτό γιατί το έδιναν, αυτό γιατί το έδιναν. Γιατί τα αφήναμε τα παιδιά μόνο τόσο και πηγαίναμε στα φουράκια για να μην κατεβαίνουν κάτω. Τι είναι κουνάμε. Τώρα το κουνάμε. Το κουνάμε για ύπνο. Για να κοιμηθεί. Για να κοιμηθεί, ναι. Και αν ας πούμε δεν πέφτει τη σαρμάνα. Αυτό δεν πέφτει τώρα, δεν μπορεί να γυρίσει καθόλου τώρα για να γυρίσει. Μαμά. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Περτάει εδώ. Έτσι τα φορτώναμε. Τα δέναμε και τα φορτώναμε. Τα δέναμε και στο πλάτι. Να είσαι καλά. Να ζήσαν τα ψηλά βουνά το μικρό. Τα σκυπαίναμε μετά όταν κοιμότανε. Τα σκυπαίνατε. Τα σκυπαίνατε. Ναι. Όταν κοιμότανε. Ναι. Για να μην πάνε μύγες και κουνούπια. Και όταν ξύπνεγε δεν το ξεκόναμε από εκεί. Το κάναμε λίγο εδώ. Για να παίρνει αέρα. Για να μας βλέπει και για να μην κλαίει. Ωραία. Εντάξει. Thank you.
Βασίλη.